πρέπει να ξέρουμε κάτι ότι είμαστε για το Θεό πολύτιμοι όλοι μας. Mm-hmm. Γιατί η ζωή μας και η αλλαγή μας στήχησε την προσφορά και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό στήχησε. Και γεννηθήκαμε μέσα από τη θυσία του Ιησού και έχουμε αξία. Και έχουμε αξία πραγματικά γιατί η ζωή μας γεννήθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε ότι στην Παλιά Διαθήκη η γιορτή της Πεντηκοστής ήταν η ημέρα του θερισμού. 7-7-49 και την επόμενη ημέρα των 7 εβδομάδων ήταν η γιορτή του θερισμού. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής ο Θεός έφερε ένα μεγάλο θερισμό στην ανθρωπότητα, αλλά πρώτα τι έκανε, μια μεγάλη σπορά, έστειλε τον Χριστό. Και εξαιτίας του Χριστού ήρθε ένας μεγάλος θερισμός, έστειλε ένα γιο και θέρισε 3.000 παιδιά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήτανε θερισμός. Και επειδή η Αποκάλυψη είναι η τελευταία προφητεία της Γραφής, το τελευταίο βιβλίο, μέσα στην Αποκάλυψη υπάρχει 7 φορές το 7. 7 εκκλησίες, 7 σφραγίδες, 7 φιάλες, οι 7 άγγελοι του Θεού, τα 7 πνεύματα του Θεού, τα 7 μάτια του Ιησού Χριστού και τα 7 κέρατα του Κυρίου. Που σημαίνει στους τελευταίους χρόνους υπάρχει μια καινούργια Πεντηκοστή και έχει βάσει την Ελλάδα πραγματικά, γιατί ο Θεός θέλει να εξαίει το Άγιο Πνεύμα επάνω στο λαό του, γιατί χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά έχουμε ανάγκη το Άγιο Πνεύμα που είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητας για να μπορεί να εργαστεί απλά στη ζωή μας. Ο Θεός είναι ένας. Αλλά αποκαλύπτεται με έναν τριαντικό τρόπο αποκάλυψης. Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά είναι ένας ο Θεός. Και το Άγιο Πνεύμα είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για τη ζωή μας, για να μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας δύναμη και να μπορούμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Γι' αυτό και την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα και βαπτίστηκαν οι άνθρωποι. Έγιναν ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, εκείνος θα σας βαπτίσει εν πνεύμα τη Αγίω και πυρήν. Μιλάει και δύο λέξεις. Αλλά στο κατά Ιωάννη, στο 20ο κεφάλαιο, τι έκανε ο Χριστός όταν αναστήθηκε. Συναντήθηκε με τους μαθητές και τι έκανε, τους φύσηξε πνεύμα Άγιο. Και επειδή είχε αναστηθεί και χυθεί το αίμα, δημιουργήθηκε το σώμα. Οι πρώτοι μαθητές αναγεννήθηκαν. Γιατί μπόρεσε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα τους. Και μετά τους έδωσε εξουσία να κρατάνε αμαρτίες και να λύνουν. Που σημαίνει τους έδωσε εξουσία να κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και κάθε ένας που γνωρίζει τον Χριστό να λύνεται από την αμαρτία. Και για να έχεις τέτοια εξουσία πρέπει να είσαι αναγεννημένος από τον Θεό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Άγιο Πνεύμα και πήρε τους 120 και τι έκανε, τους βάπτισε. Τους ένωσε σε ένα σώμα που δημιούργησε ο Χριστός. Και μετά αφού γίνανε ένα με το σώμα τι έκανε, βαπτίστηκαν με πύρινες γλώσσες. Και άρχισαν να λαλούνε θεϊκά πράγματα. Ούρα βασέρια, πνευματικά λόγια. Γιατί το Άγιο Πνεύμα τους έδινε και μιλούσαν αυτά που τους έδινε ο ίδιος ο Θεός. Και μιλούσαν τα μεγαλεία του Θεού που ήταν πνευματικά. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό υπήρχε μια προϋπόθεση. Ότι όλοι αυτοί οι μαθητές αγάπησαν τον Ιησού Χριστό. Και το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται διαφορετικά αν ο άνθρωπος δεν υποκληθεί στον Χριστό, δεν ανοίξει την καρδιά του. Δεν υποκληθεί στο Λόγο του Θεού και να μπορέσει το Άγιο Πνεύμα να γεμίσει τη ζωή του και να του δώσει κοινωνία και χάρη μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό και το βιβλίο των πράξεων είναι ευλογημένο. Άρχισαν οι μαθητές να περπατάνε στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα άρχισε να τους διδάσκει την χριστιανική ζωή. Το Άγιο Πνεύμα άρχισε να τους κάνει μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα άρχισε να τους δίνει δώρα, χαρίσματα, σημεία τεράστια. Το Άγιο Πνεύμα πραγματικά άρχισε να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους με δύναμη και εξουσία στο πανίσχυρο όνομα του Ιησού. Και σήμερα θέλω να σας πω κάτι, ίσως δεν το ξέρετε πολύ, δεν το ξέρουμε πολύ, ότι υπάρχουν τρία είδη γλωσσών. Υπάρχουν οι γλώσσες που δίνει ο ίδιος ο Θεός το Άγιο Πνεύμα, που είναι πύρινες γλώσσες. Υπάρχουν οι ψυχικές γλώσσες. Οι χριστιανοί που δεν αφιερώνται στον Θεό και έχουν ψυχικές γλώσσες, βγάζουν από την ψυχή τους γλώσσες. Και υπάρχουν και οι γλώσσες που λαλούν οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό, που είναι οι δαιμονικές γλώσσες. Αλλά εμείς σήμερα θέλουμε να μιλάμε για τις πνευματικές γλώσσες,
που δίνει το Άγιο Πνεύμα καθώς αγαπάς τον Χριστό, καθώς υποκλίνεσαι στον Χριστό, καθώς σέβεσαι τον Ιησού Χριστό πραγματικά, και τότε το Άγιο Πνεύμα σου δίνει πνευματικά χαρίσματα, γιατί η σάρκα του ανθρώπου αντιγράφει τα πάντα. Έχουμε ένα πνευματικό κήρυγμα, έχουμε ένα σαρκικό κήρυγμα. Έχουμε μια πνευματική προσευχή, έχουμε μια σαρκική προσευχή. Έχουμε μια πνευματική προφητεία, έχουμε μια σαρκική προφητεία. Έχουμε μια πνευματική γλώσσα, έχουμε μια σαρκική γλώσσα, ψυχική. Που σημαίνει για να έχουμε πνευματικά δώρα, ποιο είναι η βάση, είναι ο Χριστός και το αίμα του. Είναι ο Χριστός και η θυσία του. Και όταν ο άνθρωπος αγαπάει τον Χριστό, υποκλίνεται στον Χριστό, έχει σχέση με τον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει. Του δίνει πνευματικά δώρα, πνευματική μαρτυρία που είναι πνευματικά είναι γνήσια, ευλογημένα, για να μπορούν να φανερώνονται μέσα στη ζωή μας και να έχουμε ιδιαίτερη χάρη. Και κάθε ένας που είναι ειλικρινής με τον Χριστό, πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός του δίνει πνευματικά γνήσια δώρα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μόνο μέσα από τον Χριστό για τη θυσία. Και τότε όλα αυτά που μας δίνει το Πνεύμα είναι πνευματικά. Και εμείς αυτό λέει πύρινα, θεϊκά πράγματα, για να μπορούν να εργάζονται απλά στη ζωή μας. Και έχουμε ανάγκη ο άνθρωπος να είναι πλήρης από το Πνεύμα, να πληρώνεται από το Πνεύμα, καθώς έχει σχέση με τον Θεό. Και πώς μας πληρώνει ο Θεός με το Πνεύμα, καθώς ζητάμε χάρη. Πώς ζητάμε χάρη? Από τον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε το Άγιο Πνεύμα μας πλημμυρίζει πραγματικά και η ζωή μας και εμείς, γιατί βρίσκουμε χάρη από τον Θεό. Και πρέπει να καταλάβουμε τη μεγάλη αξία που έχει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Ότι ο Θεός Πατέρας εξαιτίας του Ιησού μας σώζει, μας αναγεννάει με το Πνεύμα, μας πληρώνει με το Πνεύμα και συνεχίζει να μας δίνει τώρα από το Άγιο Πνεύμα κατά χάρη Χριστού. Που σημαίνει το κεντρικό σημείο της πίστεως είναι ο Χριστός. Το κεντρικό πρόσωπο της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν εμείς αναπαυόμαστε στον Χριστό, έρχονται τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού, γιατί είναι σημαντικά να υπηρετήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Και επειδή στο Άγιο Πνεύμα μπαίνει μέσα μας, τι κάνει? Μας κάνει σοφούς ανθρώπους. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν θα κάνει στη ζωή μας άσοφα πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα μας κάνει σοφούς, γιατί είναι αγαθό πνεύμα, είναι σοφό πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας κοντρολάρει, θα μας φρενάρει, θα μας βοηθάει πραγματικά να κτίσουμε τη ζωή μας επάνω στην αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Θα μας βοηθήσει να έχουμε νίκη με τον εαυτό μας. Μεγάλη νίκη. Γιατί η σάρκα του ανθρώπου αντιτάσσεται στο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα γι' αυτό λέει το όνομά του είναι ο Παράκλητος, ο βοηθός στη ζωή μας. Για να μπορέσει πραγματικά να μας βοηθήσει στη ζωή μας και μας βοηθάει για να μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας σιγουριά, επιτυχία και χάρη. Το Άγιο Πνεύμα θα μας διδάξει μέσα από τα λάθη μας, γιατί είναι σοφό πνεύμα. Έτσι δίδαξε τους Αποστόλους πραγματικά και τους έδωσε ιδιαίτερη νίκη και επιτυχία στη ζωή τους. Ευχαριστώ τον Θεό. Αγαπάμε το Πνεύμα και η προϋπόθεση για το Άγιο Πνεύμα ποιος είναι? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τι πρέπει να κάνεις για να είσαι πολύ γεμάτος από το Πνεύμα? Να αναπαύεται το Πνεύμα στη ζωή σου. Είναι να ζεις, να ταυτίζεσαι και να αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Και όταν εσύ ταυτίζεις με τον Χριστό, τι κάνει το Πνεύμα? Αναπαύεται. Πέφτει επάνω μας. Είναι μέσα μας και φανερώνεται πάνω μας. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη ζωή μας και μας δίνει υπερφυσικά δώρα. Όπως είναι σημαντική η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Η φοβερή καρπή, αγάπη, πίστη, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Η καρπή του Πνεύματος. Όσο η ζωή μας ταυτίζεται με τον Χριστό, έχουμε μέσα μας μαργαριτάρια, καρπούς. Έχουμε δώρα που η σχέση είναι με τον Ιησού, τα παράγει όλα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι που σημαίνει ο Θεός θέλει να έχουμε τα δώρα του στη ζωή μας, είναι απαραίτητα. Αλλά προσέξτε κάτι, ποτέ μην κάνουμε το δώρο Θεό. Ο Θεός είναι Θεός. Δεν μπορείς να πάρεις ένα δώρο και να το κάνεις Θεό. Δεν μπορείς να πάρεις την ξένη γλώσσα να την κάνεις Θεό. Δεν μπορεί να πάρεις την προφητεία να την κάνεις Θεό. Ο Θεός είναι κάποιος και καθώς τον αγαπά σου δίνει τα δώρα του. Σου δίνει τα δώρα του πραγματικά και έρχονται απλά στη ζωή σου για να μπορείς να εργάζεσαι με τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά υπάρχουν και ψυχικές γλώσσες που βγάζει ψυχή. Όσο ο άνθρωπος υποκλίνεται στον Χριστό, σιγά σιγά αυτά χάνονται
και αρχίζει μετά και δίνει το πνεύμα πνευματικά δώρα, πνευματικές αλήθειες για να μπορεί να εργάζεται απλά στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού. Και θα δούμε σήμερα 7 αποκαλύψεις της πράξης των Αποστόλων. Για να δούμε τι έκανε το Άγιο Πνεύμα στην πρώτη Εκκλησία για να πάρουμε κάποια στοιχεία από το Λόγο του Θεού. Λοιπόν, πράξεις 3 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Σελίδα 1469. Πράξεις 3.12. Θα το βάλει και άλλο εκεί πέρα. Το βρήκαμε όλοι. Να ακούσουμε έτσι το Λόγο του Θεού που θα μιλήσει μες στην καρδιά μας. Και βλέποντας ο Πέτρος αποκρίθηκε στο λόγο, άνδρες Ισραηλίτες, γιατί θαυμάται γι' αυτό ή γιατί ατενίστε σε εμάς, σαν από δική μας δύναμη ευσέβεια να κάναμε και να περπατάει αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, δόξασε τον Υιό του τον Ιησού που εσείς παραδώσατε και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, ενώ εκείνος έκρινε τον απολύσει. Εσείς όμως αρνηθήκατε τον Άγιο και τον Δίκαιο και ζητήσατε να σας χαριστεί ένας άνδρας φωνιάς, ενώ τον αρχηγό της ζωής τον θανατώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε τους νεκρούς, για τον οποίο και εμείς είμαστε μάρτυρες. Και διαμέσω της πίστης στο όνομά του αυτό που βλέπετε και γνωρίζετε, το δικό του όνομα στερέωσε και η πίστη που ενεργείται, διαμέσω αυτού έδωσε σε αυτό τούτη την τέλεια υγεία μπροστά σε όλους εσάς. Και τώρα αδελφοί, ξέρω ότι από άγνοια πράξατε όπως και οι άρχοντές σας, ο Θεός όσα προείπε με το στόμα όλων των προφητών, ότι ο Χριστός επρόκειται να πάθει, το εκπλήρωσε έτσι. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε για να εξελιχθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου και να αποστείλει σε εσάς τον προαγγελμένο Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος, που πριν από την Πεντηκοστή τι έκανε, για 3 φορές αρνήθηκε τον Χριστό, γιατί ο πειρασμός και ο φόβος τον εκτύπησε. Και όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα τι έκανε, μεταμόρφωσε τον αδύνατο Πέτρο και του έδωσε τέτοια παρησία και στάθηκε με παρησία, ενώ πριν καθώς πηγαίνανε με τον Ιάννη στον ναό, τι έκανε, ήταν κάποιος άνθρωπος που ζητιάνευε και ζητούσε χρήματα. Και του λέει ο Πέτρος, δεν έχουμε αυτό που ζητάς χρήματα, αλλά έχουμε κάτι άλλο. Κοίταξε, λέει, σε εμάς. Και στο όνομα του Ιησού, του λέει, σήκω επάνω και περπάτα. Και έγινε ένα μεγάλο θαύμα, που σημαίνει το Άγιο Πνεύμα τι έκανε. Έκανε τον Απόστολο Πέτρο να έχει παρησία για το όνομα του Ιησού. Έκανε τον φοβισμένο Πέτρο να σταθεί με εξουσία. Γιατί το Άγιο Πνεύμα τον μεταμόρφωσε. Τι κάνει το Άγιο Πνεύμα, μας κάνει να σταθούμε με εξουσία πίστης. Μας κάνει να έχουμε παρησία για τον Θεό. Μας κάνει να έχουμε μαρτυρία για τον Κύριο και για τη ζωή μας που είναι πνευματική. Γιατί στεκόμαστε με πνευματικά με πίστη επάνω στο όνομα του Ιησού και αυτό είναι ένα έργο του Αγίου Πνεύματος. Διαφορετικά όλοι μας θα είμαστε φοβισμένοι σαν τον Πέτρο. Πολύ απλό είναι. Γιατί η σάρκα παράγει φόβους, ενώ το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μας ελευθερώνει από το φόβο, μας ελευθερώνει από την αδυναμία και μας κάνει μάρτυρες του θελήματος του Θεού. Και ο Πέτρος στάθηκε με παρησία και διακήρυξε το όνομα του Ιησού. Και ευχαριστούμε γιατί αυτό ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, ας πούμε, η μεγαλύτερη χάρη που δίνει ο Χριστός είναι να σωθεί ο άνθρωπος και να περπατήσει στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η κοινωνία, στη συντροφιά του Πνεύματος, για να μπορεί πραγματικά να έχει παρησία και να σταθεί και να διακηρύξει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό όταν έχεις ανάγκη το Άγιο Πνεύμα θα σε κάνει να σταθείς με παρησία. Όταν έχεις πίεση το Άγιο Πνεύμα θα σε κάνει να διακηρύξεις πίστη για το όνομα του Θεού. Όταν έχεις δυσκολία το Άγιο Πνεύμα θα σε βοηθήσει να βγεις, γιατί το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, μεταμορφώνει τη ζωή. Δεν είναι απλά ότι έχει μια έκφραση στη ζωή μας, αλλά παράγει ένα σπουδαίο έργο στη ζωή μας. Μας κάνει ανθρώπους παρησίες. Να σταθούμε ενάντια στο πνεύμα του κόσμου και να σταθούμε με παρησία επάνω στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος, μην θαυμάζετε, λέει, γι' αυτό το θαύμα. Δεν το κάναμε εμείς. Αλλά η πίστη, λέει, που ενεργείται στο όνομα του Ιησού το έκανε.